πόσο ευτυχισμένα είμαστε εδώ. Ωστόσο, εκείνο είναι υπέροχο μα για την Ισραήλ, να κάνουμε στο γνωσίδι. Εγώ να σκαμπαλώνω στα δέντρα. Παιδιά, να φτιάξουμε ένα δέντρο στο κεφάλι. Με ένα πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων και πολύ σημαντικά μηνύματα έκλεισε την φετινή του χρονιά η Κιβωτός του Κόσμου στην Καλαμάτα με τα μικρά παιδιά να παρουσιάζουν το παιδικό έργο «Ο Εγωιστής Γίγαντας». Πρόκειται για μια συμβολική ιστορία που μας δείχνει πόσα σπουδαία πράγματα μπορούν να συμβούν όταν παραμερίσουμε τον εγωισμό μας και αρχίσουμε να μοιραζόμαστε τα πράγματά μας αλλά κυρίως τα συναισθήματά μας με τους άλλους. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο έντονη την παρουσία μας στα δρόμενα της Κιβωτού του Κόσμου, γιατί είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον κόσμο. Η κοινωνική προσφορά, ξέρετε, δεν έχει όρια. Και δεν μπορεί να έχει όρια γιατί απευθύνεται κυρίως σε μικρά παιδιά και σε μεγάλους ανθρώπους, αλλά κυρίως σε μικρά παιδιά. Και όπως γνωρίζετε, τα μικρά παιδιά είναι το μέλλον μας. Η αγκαλιά της Κιβωτού δέχεται όλους όσους έχουν την ανάγκη της ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, φιλοξενώντας σήμερα πάνω από 500 παιδιά όλων των ηλικιών. Ο Κιβωτός του Κόσμου είναι ένας εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός ειδικής μέλημνας και προστασίας μητέρας και παιδιών. Δραστηριοποιείται και απευθύνεται πρώτα και κύρια στα απροστάτευτα παιδιά που βιώνουν δύσκολες συνθήκες με αβέβαιο μέλλον. Ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα από τον πατέρα Αντώνη Παπανικολάου με όπλα την αγάπη του για τα παιδιά. Συνήθως αυτή η γιορτή στην Κιβωτό του Κόσμου, η καλοκαιρινή μας γιορτή που είναι το τέλος της σχολικής χρονιάς, γιατί για μας δεν υπάρχει τέλος σε αυτόν τον αγώνα, κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να αγωνιζόμαστε ή να παλεύουμε και να θεραπεύουμε πρωτίστως, μια και αυτό είναι το κύριο έργο της Κιβωτού του Κόσμου, να θεραπεύσουμε το τραύμα της ψυχής. Και πολλές φορές αυτό το τραύμα είναι πολύ δύσκολο, μπορεί να κλείνει, αλλά τα σημάδια φαίνονται. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς έχουμε μάθει να βάζουμε στόχους και να πετυχαίνουμε τα όνειρά μας. Αυτός ήταν για αυτή την χρονιά, θα έλεγα, ο κύριος σκοπός μας.